και θα συγκινηθείτε. Όπως θα ανοίξει η σκηνή, θα δείτε καθισμένη μια κυρία να κεντά. Πολύ ευτυχισμένη. Χάνει την κόρη της μετά στη θάλασσα στον πάτο και η απώλεια αυτή την κάνει άνω κάτω. Μετά από χρόνια ο άντρας της στη θάλασσα πηγαίνει και σε ένα ψάρι βρίσκουνε την κόρη, τη χαμένη. Αλλά αρμύρες μύρισε και φύκια και αθερίνες κι έτσι η κόρη χάνεται. Την τρώνε οι ψιψίδες. Αφού την τρώνε δυο γείτονες πάνε να παλικάρι που είχε χαθεί και είχε βρεθεί σε κάποιο άλλο ψάρι. Ζητούν τη νέα σύζυγο να δώσουν στο αγόρι. Κατόπιν γίνονται πολλά. Μετά αναχωρούνται και υπόσχονται αν κόρη βρουν στους γείτονα το πούνε. Αυτή είναι η υπόθεση! Μετά η αυλαία κλείνει! Γι' αυτό αν βιάζεται κανείς μπορεί και να το δίνει! Σύμφωνος είμαι εις αυτά.
Εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε μια είδηση να σε αναστατώσει. Εγώ το είπα έτσι. Φλου, δια να περνάει η ώρα. Αλήθεια, τι νεότερα από τη Θεοδώρα. Η Θεοδώρα δυστυχώς, αγαπητή μου Φαύστα, έχει συμβεί ονάστατον και είναι αστακλάφστα. Εις το συζύγου το γιακάνισα αυτή την ηλικία. Βρήκε μια τρίχαν καστανή και είχαν φιλονικία. Με την καρδιά, με την πνοή, την πόνο και την πάθος, του έλεγε. Μετάνωσα, σε πήρε κατά λάθος. Και αλλάξανε ζωή. Αχ, συμφιλιωθήκανε σήμερα το πρωί. Τέτοια γίνονται συχνά εις όλας τας οικίας. Μεγάλοι μελευρώνονται χωρίς φιλονικίας. Και εκεί έρθει το σέριδο, σπίτι που τις καυγάδες και αγάπες δίχως πείσματα δεν έχουν νοστιμάδες. Αυτά! Ας πάω κι εγώ τώρα για να ψωνίσω. Έχεις κι εσύ το κέρδι μου και μη σε εμποδίσω. Ακόμα τώρα έφτασες κι αναχωρείς, Ελένη! Έχω λίγα σ' αγορά, σκληράκτρια. Περιμένει. Τότε να μη σε συγκρατώ, Σαφήνω, ελευθέρα! Παίρνε κι εσύ όταν μπορείς. Παίρνω τη Δευτέρα. Αντίο Φαύστα μου, γλυκιά! Φίλε μου το κοριτσάκι! Δεν ξέρεις πόσο να αγαπώ αυτό το κοριτσάκι. Ξέχασε το σκυλόψαρο, το είπα εις την τύχη. Εύχομαι στα ψερεύματα πάντα να επιτύχει. Και γενωμένοι δεσποινείς βγαίνουν όλοι εύση. Να βρουν ωραίο να έβρει όταν θα επιστρέψει. Τι έχεις, Γιάννη? Δεν μιλείς? Κάψτε! Πού έχεις το συμφέρα σου? Είχα να έρθω σε εδώ μεγάλας προσπαθίας. Η ζέστη ή το πνιγυρά. Η άπια επίσης. Αν σου τα πω με τη σειρά, θα με κατανοήσει. Δεν άρεσε, Γιάννη, πως εγώ εις όλα μας τα χρόνια θα σου δεικνύω πάντοτε αγάπη και συμπόνια. Ορική στιγμή στην είσαι εσέ, τον τάσο πια να μείνω. Και εις πάσα δύσκολο στιγμή για να σε ενθαρρύνω. Κι όμως η χείρα ομιλεί στο μνήμα μακαρική και την ακούει ο νεκρός. Κι εσύ σε αυτό το σπίτι, έτσι να πεις τους πόνους σου στη σύζυγο Συρβίαν για να τους θάψουν στην καρδιά με πλάς επί την βίαν. Όπως θυμάσαι το πρωί, έλαβαν αναχείρας τα σύνεργα της ψαρικής και σήκωσα να κύρω. Είχα τη ρίτσα στο πλευρό, στο χέρι το καλάμι και εκάτουν στο αριστερό οκταποδιού πλοκάμι. Το ήθελον διαδόλωμα, διότι όπως γνωρίζεις, εάν δεν έχεις δόλωμα, κάποια δεν συναθρίζει.